Game Boxers, τι μου κάνετε, πώς είσαστε. Καλώς ορίσατε ακόμα σε ένα ακόμα, δύο φορές το είπα, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα μάθημα του Photoshop, που στο σημερινό μας το μάθημα θα πάθουμε 5-9, τα πρώτα μας βέβαια στην ουσία, εργαλεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε στο Photoshop. Είναι τα αρχικά κλασικά τα οποία βέβαια και εγώ παίζω μαζί τους. Λοιπόν, τι θα κάνουμε αρχικά. Μάθαμε πώ να ανοίγουμε το Photoshop. Εγώ βέβαια θα τα κάνω γρήγορα. Όσα τα είπα, θα τα κάνω γρήγορα. Όσα δεν έχω πει, θα τα κάνω σιγά σιγά για να τα μάθετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Photoshop, πατάω, ανοίγει το Photoshop. Στην ουσία βέβαια, είναι αυτά εδώ πέρα τα πέντε πρώτα εργαλεία. Αυτά εδώ πέρα είναι το Move Tool, το Mark -E, το Lasso, το οποίο έχει τρει παραδοχέ εδώ πέρα. Παραδοχέ, τρει επιλογέ. Είναι το Quick Selection Tool. Ελά λίγο το quick selection tool εδώ πέρα είναι ένα crop tool το οποίο θα μάθουμε σε συνέχεια τι κάνει αυτό πάμε λίγο σιγά σιγά να ξεκινήσουμε αρχικά θα πάρω μια εικόνα αυτή βέβαια την έφτιαξα πολύ πολύ πρόσφατα έχουμε και λέμε λοιπόν πάμε λίγο στο πρώτο Πω εργαλείο εργαλείο πως το επιλέγουμε αν κρατήσεις πατημένο το κέντρο του ποτικιού σου για 2-3 δευτερόλεπτα εκεί πέρα πάνω θα σου βγάλει ένα κουτάκι από κάτω που γράφει κάποια γράμματα. Move tool σου λέει στο ονομάζει πώς λέγεται και σου λέει πώς εσύ μπορείς να πας αυτό δίχως α πούμε να πας με το ποντίκι. Εγώ α πούμε έχω επιλέξει αυτό εδώ πέρα πατώντας V το πιθολόγιο μου όπως το λέει εδώ πέρα στη, στην παρένθεση μέσα μπορώ εγώ να το επιλέξω. Έτσι γίνεται και στα υπόλοιπα. Θα κοιτάς πάρω την παρένθεση. Ό,τι σου λέει παρένθεση. Κοιτάς τα παρέθεση. Τι σου λέει εδώ πέρα η παρένθεση. μη. Πατάς μη, πας α... αμέσως από κάτω. Πατάς β, πας πάνω. Μη, β, μη, β. Έχουμε και λέμε. Move tool. Σε κάθε εργαλείο το οποίο επιλέγεις, στην μπάρα η οποία βρίσκεται στα αριστερά σου, όπως κοιτάς στην οθόνη σου, ανάλογα το τι εργαλείο επιλέξω, μου βγάζεις και εδώ πέρα πάνω, ένα ολόκληρο μενού, για το πώς θέλω εγώ να κάνω τη δουλειά μου, ανάλογα το εργαλείο το οποίο εγώ έχω επιλέξει. Αρχικά για το move tool. Που το βγάζει εδώ καλά κάποιε επιλογέ τι οποίε θε να κάνει εσύ. Πα ρυθμίσει, πώ θε να σου εμφανίζεται, θε να είναι μεγάλο, θε να είναι μικρό, θε να σώσει μάλλον αυτό το οποίο έχει κάνει, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το οποίο βρίσκεσαι εκεί πέρα, ούτω ώστε να έχει επανέλθει στο μέλλον. Αυτό βέβαια το είχαμε πει όταν και καλά στο προηγούμενο μάθημα κάναμε το window workspace, το οποίο σώσαμε α πούμε μερικά workspaces, μία νομίζω θυμάμαι ήταν, η οποία όταν εμεί σώσαμε, κλείσαμε το Photoshop, ανοίξαμε και μα έβγαλε πάλι εκεί πέρα το οποίο είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά, πατώντα αρχικά εδώ πέρα πάνω και βρίσκοντα συγκεκριμένη workspace, οποία είχαμε αποθηκεύσει. Εδώ πέρα τι σου λέει. Θε την ουσία εσύ να επιλέξει ένα group ή ένα logger. Εγώ θέλω λέω, να επιλέξω μόνο ένα group. Και όπω βλέπετε, έχω βάλει στα background, θα πούμε σε άλλο μάθημα για τα lawyers, στα background έχω βάλει πάλι την ίδια εικόνα, απλά την έχω κάνει λίγο duplicate. Την έχω, ας πούμε, αντιγράψει, έχω αντιγράψει δύο φορέ. Θα παίξουμε λίγο με αυτή εδώ πέρα λίγο την, την, την εικόνα. Όπως βλέπετε, πατώ στο αριστερό κλικ. Κρατώντα την εικόνα μου τη μεταφέρω όπου θέλω. Μπορεί να έχω πολλέ εικόνε. Θέλω να βάλω μία εδώ πάνω. Την άλλη να την βάλω εδώ πέρα κάτω. Την άλλη να την βάλω εδώ πέρα πάνω. Για την να την βάλω εδώ πέρα κάτω την άλλη. Το show transform controls. Τι είναι αυτό. Θα μιλήσουμε και λίγο για τα, για Από transports. Όπω βλέπετε εδώ πέρα, τα άλλα εδώ πέρα δεν, δεν μου τα δίνει και πάρα πολύ. Διότι, εγώ μέχρι στιγμής δεν θέλω να κάνω align την εικόνα μου. Align σημαίνει την κατευθύνω, τη βάζω ας πούμε είτε στο κέντρο στο πλάι, τη θέλω ακριβώς. Με το align στην ουσία είναι σαν να σου δίνει κάποια ορισμένα κουπιά προκειμένου εσύ να τοποθετήσεις την εικόνα σου ωραία και όμορφα και σωστά πάνω στον καμβά σου. Το κουτί το οποίο τσεκάραμε και είπε το show transform controls. Τι είναι το transform. Το ξετσεκάρω. Η εικόνα μου εδώ πέρα είναι μεγάλη. Πατώντας Ctrl και Tab Σταναφανίζονται αυτά Και αλλάζει από εδώ πέρα πάνω το μενού Γιατί έχω μπει σε φάση Το οποίο εγώ θα την τρασφορμάρω Θα την μεταμορφώσω Να το πούμε έτσι στην νουσία όπως βλέπετε στις άκρες Έχει κάτι κουτάκια Εγώ αυτά τα κουτάκια μπορώ να τα εκμεταλλευτώ Τι εννοώ με αυτό Πηγαίνοντας με το του σατουποδικιού μου στα πλάγια Μπορώ να τη μικρύνω Μπορώ να τη μεγαλώσω full χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνω image, image size το οποίο βέβαια είναι απεργοποιημένο τώρα γιατί έχω μπει σε κατάσταση transform. Σε λειτουργία transform ας το πούμε έτσι. Και τι σου λέει το Photoshop, ο μέχρι όσο το εσύ τελειώσει το transform σου δεν επιτρέπει να πα άλλα μενού εδώ πέρα πάνω. Έτσι λοιπόν, εγώ μπορώ π.χ. να αυξομοιώσω την εικόνα μου με το transform πατώντας control tab Μπορώ π.χ. και να την περιστρέψω πώς. Όπως είμαι εδώ πέρα στην άκρη, μου εμφανίζει ένα βέλος πάνω, ένα βέλος κάτω. Αν πάω λίγο πιο έξω, από το κουτάκι το οποίο βρίσκεται στα πλάγια, μου βγάζει ένα άλλο βέλος το οποίο σου λέει θα πας είτε έτσι, είτε θα πας αλλιώς. Που αυτό τι σου λέει στην ουσία, απλά περιστρέφεις την εικόνα σου όσο θες εσύ. Από μόνο σου. Πότε, σήμερα. Αυτό που πρέπει να μάθουμε στο transform, βέβαια, εντάξει, χρησιμοποιείς και πάλι, λες εσύ θες να πάω πίσω στο move tool. Αν θες να πας πίσω, σου λέει, όπα φίλε, φεύγεις από το transformation και τι θες, να ισχύουν οι αλλαγές που έκανες, να τις ακυρώσεις ή να τις επικυρώσεις, να το αφήσουμε έτσι όπως είναι. Εγώ θα πατήσω cancel. Γιατί θέλω να παίξω λίγο ακόμα με το transform. Γιατί θέλω να μάθουμε λίγο κάποια μερικά πραγματάκια πάνω στο transform. Έχουμε και λέμε. Εδώ πέρα. Μικραίνω. Μεγαλώνω. Όμως. Μπορώ να κάνω και άλλα. Οπουδήποτε βέβαια εδώ πέρα μέσα. Πατώντας δεξί κλικ. Σε κατάσταση transform. Είτε θα πάω εδώ πέρα να τα πατήσω ένα ένα. Τι θες να το κάνεις. Να το αυξομοιώσεις. Scale. Να το ρωτάρεις. Να το κάνεις περιστρεφόμενο. Warp. Τι είναι το warp. Τα άλλα εντάξει δεν είναι εύκολα, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Warp που είναι πιο σημαντικό, γιατί άμα έχει α πούμε ένα πρόσωπο, το οποίο στο πρόσωπο λε, θέλω να το. είναι παχύ ο άλλο. Θέλω να το κάνω να πιο στενό. Ο άλλο είναι αδύνατο, θέλω να το μακρύνω. Θα βάλω και εικόνα, μετά, το οποίο βέβαια εγώ θα κάνω και λίγο να transform σε μια εικόνα με πρόσωπο. Οκ. Okay. Πάμε να δούμε λίγο τι είναι το warp. Το warp τώρα είμαστε σε κατάσταση warp. Το γουάρπ σου λέει εδώ πέρα. Μπορείς να πας οπουδήποτε. Ας πούμε, σου έχει κατεβασμένες κάτω γραμμές και ευθείε γραμμές, οι οποίες εσύ μπορείς να βάζεις και περισσότερες. Οπουδήποτε εγώ βάζω το κέσο του ποτικιού μου, προκειμένου εγώ να τραβήξω από αυτό το σημείο, προς τα πάνω, προς τα κάτω, βλέπεις το τραβάει. Την τραβάει την εικόνα. Γιατί ξαναπαναφέρω εκεί πέρα που ήταν πριν. Κάτι άλλο να πω λίγο. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι τα λεγόμενε κεραίε, θα τι λέω εγώ. Που αυτέ εδώ πέρα, α πούμε, τι διαχειρίζομαι, προκειμένου αντί από το κέντρο να τραβάω μπρο-πίσω, μπορεί εγώ να θέλω πιο πολύ λεπτομέρεια να κάνω, α πούμε. Και έτσι εγώ θέλω να πάω εδώ πέρα να το πάω λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Και ακόμα εδώ πέρα να το πάω λίγο πιο δω. Να το μαζέψω ή να πιάσω λίγο και κάτι κάτω κεραίε. Στην ουσία, αντί να πάω εδώ και να προσπαθώ να το κάνω, θέλω να πιάσω την πάνω αριστερή γωνία για να το φτιάξω πιο ωραίο, πιο τέλειο. Άρα θα πιάσω την κεραία για την πάω λίγο πιο πάνω, πιο κάτω. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Λίγο να το παίξεις αυτό εδώ πέρα, το έχεις μάθει. Ακόμα, τι γίνεται. Εγώ για να κάνω απλά αυτά τα changes τα οποία έκανα στην εικόνα μου, είτε θα πατήσω enter, και όλα είμαστε κομπλέ, ή θα κάνω το εξή. Πες ότι εγώ κάνω κάτι τέτοια εδώ. Ή θα πάω εδώ πέρα πάνω και θα πατήσω το νη. Που σου λέει και καλά το αποδέχομαι. Ή θα πατήσω το άκυρο και καλά δεν το θέλω. Θέλω να μου το ξαναπαναφέρει εκεί που το είχα πριν. Για να μην γίνει κανένα λάθο. Ένα άλλο τρόπο είναι ο εξή. Επιλέγει πάλι την εικόνα σου. Πατά control Βγάζει έχεις καταλάβει πώς καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις σε φάση transform. Όταν σου βγάλει αυτά τα κουτάκια τα οποία υπάρχουν στα πλάγια της εικόνας και τις γραμμές έντονες άσπρες γύρω από την εικόνα σου, ήταν ανάλογα να σου το πω και αλλιώς. Θα το κάνουμε μετά αυτό με το λάσο tool ή με τις επιλογές στο tool. Το οποίο βέβαια θα επιλέγεις εσύ ένα κομμάτι από το πρόσωπό σου και αν εσύ αυτό το κομμάτι θες λίγο να το τραβήξεις, να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις γιατί έχεις επιλέξει αυτό το σημείο, όχι ολόκληρη την εικόνα σου. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Πας, αντί για να τα πας ένα-ένα εδώ πέρα, πας print transform. εδώ, Print transform, εντάξει, ανοίγει ένα παραθυράκι. Στην ουσία... Αυτά δεν μπορούσα να τα επιλέξω γιατί είναι εικόνα. Άμα είχα πρόσωπο κανονικό θα μπορούσα να τα επιλέξω. Οπότε εδώ πέρα σου λέει κατευθείαν αν θες να κάνεις scale, να κάνεις rotate σε πάει κατευθείαν. Είδα αλλιώς λες υπάρχουν επιλογές που σου λένε θέλω να κάνω 180 περιστροφή. Το πατάς. Σου κάνει 180. Γρήγορα. Κάνεις άλλες 180 το ξαναπαναφέρεις. Θες clockwise. Πώς πάει το ρολόι. Δεξιόστροφα. Στο στρίβει δεξιά. Αριστερόστροφα. Άριστε... Οριζόνταλ. Το βλέπετε ανάποδα. Γιατί το βλέπετε ανάποδα, γιατί. Αν εγώ χωρί να πατήσω αυτό εδώ πέρα την επιλογή, flip horizontal, το flip horizontal ποιο είναι. Το γυρνάει α... έτσι. Το γυρνάει όπως είναι ρε παιδί με αυτό εδώ πέρα έτσι, το κάνει έτσι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το vertical, θα στο κάνει έτσι. Γι' αυτό στην ουσία το βλέπει εδώ πέρα λίγο ανάποδα. Το ίδιο πράγμα μπορώ να το κάνω και έτσι. Είμαι εδώ πέρα. Κάνω αυτό. Πώς το κάνω αυτό. Αν πάω εδώ πέρα και το κάνω αυτό δεν μου το κάνει. Για να μου το περιστρέψει έτσι πρέπει να πατήσω Alt και αριστερό κλικ πατημένο. Για να μου το κάνει έτσι. Να μου το περιστρέψει. Να το στρέψω εγώ όσο θέλω. Γιατί άμα του πω κάτω εσύ δεν το θέλω ακριβώς έτσι. Και έτσι στην ουσία μπορώ το κάνω και μόνος μου. Και έτσι και έτσι. Και έτσι και έτσι. Και ξαναεπανήλθα. Και έτσι και έτσι και έτσι. Και ξαναεπανήλθα. Τι πω το δύσκολο. Τώρα. Αν εγώ στην ουσία τώρα θέλω να επιλέξω ένα συγκεκριμένο κομμάτι ή να ανοίξω ένα μενού από ένα εργαλείο το οποίο βρίσκεται στην αριστερή την μπάρα, όπω βλέπω το Photoshop, κρατώντα πατημένο το αριστερό το κλικ μου, μου ανοίγει ένα μενού. Το οποίο αυτό το μενού εμφανίζεται σε κάθε εργαλείο το οποίο εγώ έχω επιλέξει. Μέσα από αυτό το μενού έχει και άλλε επιλογέ για το συγκεκριμένο εργαλείο μα. Π.χ. εδώ πέρα δεν υπάρχει μόνο το Move Tool, υπάρχει και το Artboard, το οποίο όπως βλέπετε εδώ πέρα στην άκρη ανοίγει και αυτό με V. Καθώς πατάω κάθε εργαλείο εδώ πέρα όπως είπα και στην αρχή του επεισοδίου, με εμφανίζει ένα άλογο μενού εδώ πέρα πάνω. Έχω επιλέξει μέχρι στιγμής το Artboard Tool, το οποίο εδώ πέρα έχει και αυτό τις ίδιε ας πούμε λειτουργίες όπως και με το Move Tool. Τι μέγεθος θέλω, και οι υπόλοιπε ρυθμίσει που θέλω να κάνω. Πηγαίνοντα λοιπόν στο AdBoard, τι κάνω, επιλέγω ένα σημείο και αυτό το σημείο μου το έχει επιλέξει εμένα για να το διαχειριστώ. Μόνο αυτό. Μία εικόνα. Μία εικόνα. Τη μεγαλώνω. Τη μικραίνω. Μόνο αυτό το σημείο. Ελπίζω το καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έχει καμιά σχέση α πούμε με το crop tool. Το crop tool είναι άλλη φάση. Εδώ πέρα από τη στιγμή που κάνω αυτό εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, τι του λέω το Photoshop, θέλω από τη στιγμή που επέλεξα αυτό το σημείο, μόνο αυτό το σημείο να βλέπω. Όλο το, το άλλο να είναι άσπρο. Και έτσι μπορώ εγώ ας πούμε να διαχειριστώ αυτό το πέρα το σημείο. Και αν θέλω α πούμε μετά το μεγαλώνω και λίγο ακόμα. Το μεγαλώνω και το πάω λίγο στο πρόσωπό μου κάτω. Πάω εδώ. Πάω εδώ. Και διαχειρίζομαι το πρόσωπό μου πιο πολύ. Εύκολα. Αρχικό. αμέσω στο επόμενο. Το επόμενο είναι το rectangular Markui. Τα υπόλοιπα που βλέπουμε εδώ πέρα είναι διάφορες επιλογές Markui. Τι ήταν Markui? Είναι οι δικές μας οι επιλογές. Πού τι κάνουν αυτές οι επιλογές. Επιλέγουμε. Από το οτιδήποτε. Από μύτη, μάτια, γράμματα, αριθμούς, φωνίες και τα πάντα. Κατώντας το αριστερό μας το κλικ πατημένο. Εδώ έχω κάνει μια επιλογή. Που με αυτή την επιλογή μένω. Επέλεξα αυτή την επιλογή. Μπορώ να την επιλέξω και διαφορετικά. Με κύκλο ο κύκλος μας. Μπορώ ακόμα να επιλέξω και σαν γραμμή αυτό το κομμάτι ή αυτό το κομμάτι οριζόντια αλλά μπορώ να επιλέξω και κάθετα. Αυτό το κομμάτι, αυτό το κομμάτι. Ερώτηση. Υπάρχει κανένα κουμπί το οποίο να ξεπιλέγει αυτό το κομμάτι. Γιατί όπως βλέπετε Όσα και να δημιουργώ, αυτά δεν φεύγουν, μένουν εκεί πέρα και κουνιούνται, περίεργα. Για να τα ξέρετε επιλέξεις, πατάς Ctrl-D και φεύγει η επιλογή σου. Όμως, εάν εγώ τώρα επιλέξω ένα Markui -E Tool και θέλω να επιλέξω το πρόσωπο εδώ πέρα του κυρίου, ή μάλλον Ctrl-D, θέλω να πάρω το πρόσωπό μου και να αλλάξω όσες φορέ άλλα εργαλεία, η επιλογή μου εκεί πέρα θα μείνει. Και όπω καταλάβατε, εφόσον έχω επιλέξει εδώ πέρα αυτό, έχω και εδώ πάνω τι επιλογέ μου. Αν εγώ θέλω να επιλέξω αυτό εδώ πέρα και να το αντιγράψω, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτέ εδώ πέρα, το τετράγωνο και οι μπάρε, έτσι όπω τα λέμε εδώ πέρα, αν πατήσω Ctrl C και τη σβήσω αυτό εδώ πέρα, κάνω ένα καινούριο logger. Βίσω τα προηγούμενα. Θα πούμε για τα λόγια στα επόμενα μαθήματα. Με Ctrl V, το οποίο βέβαια κάνεις μια επικόλυση, επικολάω αυτό το οποίο εγώ επέλεξα σε εκείνο το χώρο το οποίο είχαμε μέσα το μαρκούι μα. Να το κάνουμε άλλη μια φορά. Θέλω να επιλέξω Κασλεβάνια. Αυτό το κομμάτι εδώ. Το έχω επιλέξει. Ό,τι βρίσκεται εδώ μέσα, από τη στιγμή που θα το αντιγράψω και το επικολλήσω κάπου, θα μου επικολλήσει αυτό που έχω επιλέξει εδώ μέσα. Μόνο αυτό. Ctrl C δημιουργώ νέο logger. Ctrl το εξαφανίζω αυτό εδώ πέρα. Πατάω Ctrl V για επικόλληση. Και μου εμφανίζει αυτό το οποίο ήταν μέσα στο κούτι. Τίποτα δύσκολο. Ένα άλλος τρόπος για να κάνεις α πούμε μιας και που το ανέφερα, αντιγραφή επικόλληση. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε. Αντί να πατάω τα ακρονίμια όπως λέω πάντοτε από το θεολογιό μου, πως βέβαια εγώ κάνω αυτό πάντοτε, το έχω εδώ πέρα, το χέρι εδώ και πατάω κοντρόν σε κοντρόν αντιγραφή επικόλληση. Μπορώ να πάω για α πούμε edit, copy. Ctrl D για να το εξαφανίσει αυτό εδώ πέρα. Είδα δαλειώ, πατά. Ένα λεπτό. Δεν το έχει εδώ, δεν πειράζει. Μην σα μπερδέψω. Ctrl D για να το εξαφανίσει. Ξεφανίσει, να το εξαφανίσει. Δημιουργώ νέο logger. τα προηγούμενα. Πατάω. Edit. Paste. Και γίνεται ακριβώ το ίδιο πράγμα. Αυτό όσον αφορά την αντιγραφή επικόλληση. Πάμε λίγο στα επόμενα. Το επόμενο βέβαια μενού το οποίο μας εμφανίζει είναι το Lasso Tool, το Polygon Lasso Tool, το Magnetic Lasso Tool. Πολύ καλά εργαλεία. Θα, πω εγώ ποιο είναι το πιο χρήσιμο. Και το πιο ας πούμε, χρησιμοποιώ εγώ για να κάνω πιο εύκολη τη δουλειά μου. Θα φύγουμε λίγο από αυτό το image. Για να το φτιάξουμε όλο αυτό, θέλει πολλή δουλειά. Δύσκολα ακόμα, θα το μάθουμε σιγά σιγά. Θα εμφανίσω την εικόνα την άλλη που είχαμε κάνει στο προηγούμενο μάθημά μας. Πώς εμφανίζα μέσα εικόνες, εγώ τι κάνω, την τραβάω, την πετάω μέσα. Πάω εδώ. Εγώ θέλω να επιλέξω το πρόσωπό μου. Παίρνω λάσο τουλ. Δύσκολος τρόπος. Δύσκολος τρόπος πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να τον μάθετε και αυτό να τα ξέρετε όλα. Η βάση για να προχωρήσετε μετά τα εύκολα δύσκολα ανάλογα το πώς μπορεί ο καθένας. λάσο τουλ. Μου λέει τι είναι και με στην παρένθεση πατάς λάμδα για να πας λάσο τουλ. Εγώ εδώ πέρα. Πώς πάω κοντά πίσω, το είπαμε στο προηγούμενο μάθημα. Πατάω Control και μπάρα. Αριστερό κλικ και πάω μπρος πίσω. Πάω λίγο κοντά. Είμαι εγώ εδώ πέρα. Πάω λίγο πίσω. Έχω λάσο tool. Θέλω να επιλέξω το πρόσωπό μου. Κεφάλι όλα. Παίρνω λάσο τούλ. Κρατώντας αριστερό κλικ σχηματίζω ζωγραφίζοντας λίγο τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η επιλογή μου προκειμένου να επιλέξω αυτό το οποίο εγώ θέλω. Αλλά βέβαια, εδώ υπάρχει κάτι κακό. Μπορεί το χέρι μου το δεξί να τρέμει και να μην πιάσω εδώ πέρα λίγο κάτω, όπως βλέπετε εδώ, κάτι περιοχές λίγο όπως το λαιμό μου και να βγω λίγο εκτός. Αυτό γιορθώνεται. Πας πάνω στο μενού. Είναι λίγο μπακαλίστικο. Και το ξαναεπιλέγεις πατώντας αυτό εδώ πέρα. Ή πας αυτό εδώ πέρα. Και βάζεις ξανά πάλι και άλλα πράγματα μέσα. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Είναι ας πούμε το. Group. Το intersect, το interpolation είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα. Απλά λίγο πιο πολύ θα τα πούμε σε άλλα μάθηματα αυτά. Πιο πολύ τώρα θέλω να μάθω να επιλέγετε. Αρχικά με το lasso tool. Θα δούμε και τα υπόλοιπα. Μέχρι στιγμή με το lasso tool μπορώ να επιλέξω έτσι. Πάμε λίγο ξανά. Θέλω να επιλέξω το πρόσωπό μου. Ενώ lasso tool. Το επιλέγω λίγο γρήγορα. Το κάνω και λάθος, δεν με πειράζει πάρα πολύ αυτό. Έχω επιλέξει μέχρι στιγμής αυτό εδώ πέρα. Απ' τη στιγμή ξέχασα να πω. Επιλέγω το μάτι μου. Για να το κάνω πιο, πιο γρήγορα. Απ' τη στιγμή που το πω, μπορώ να το πω και μακριά. Θα κλείσει εδώ πέρα πάνω από εκεί που ξεκίνησα. Δεν σημαίνει και καλά να επέλεξα το μάτι, το μάτι θα επιλέξει. Αν εγώ τραβήξω από πέρα μια γραμμή και το πάω εδώ πέρα και το τραβήξω μέχρι πέρα, θα, η γραμμή αν την αφήσω με το αριστερό μου το κλικ θα κλείσει από εκεί που ξεκίνησε. Και έτσι στην ουσία μπορείς να έχεις κάνει και λάθος. Αλλά θα σου επιλέξει και τις επόμενες περιοχές στις οποίες ας πούμε ανοίχτηκε η γραμμή σου. Το επόμενο tool το οποίο θέλω να δω είναι λίγο το Polygon Lasso Tool. Είναι τελείως διαφορετικό από το Lasso Tool. Γιατί? Γιατί αυτό τι σου κάνει. Το πάει σιγά σιγά. Τι εννοώ με αυτό. Με το λάσο Tool, σου λέει και ζωγράφισε το όπως θες. Και ανάλογα θα βγει επιλογή στον όργανο με τη ζωγραφία που εσύ έκανες. Με το Polygon Lasso Tool, χτυπάς ένα σημείο. Πάς όπου θες, μέχρι και σου λέει, επέλεξέ μου το επόμενο σημείο. Πάω εδώ, πάω εδώ, πάω εδώ, πάω εδώ, πάω εδώ. Εδώ το κακό πιο... είναι ένα κακό εδώ πέρα έχει. Εγώ μπορεί, π.χ., να θέλω να πιάσω μια καμπύλη, ρε παιδί μου. Δεν θα μου την πιάσει. Και εγώ αυτό το πράγμα δεν το χρησιμοποιώ και πάρα πολύ. Θα κάνουμε λίγο ένα τεστ. Το πιάσω λίγο σιγά σιγά. Εγώ, ας πούμε, θέλω να πιάσω πολύ λεπτομερός, ρε παιδί μου, μια καμπύλη στο αυτί μου ή στα, στα μαλλιά μου πάνω. Δεν θέλω όλα, ας πούμε, να βγούνε με γωνίες θέλω να έχει λίγο την καμπυλότητά του. Και πάλι, καθώ γυρνάω πίσω, όπω βλέπετε εδώ πέρα, στην άκρη του ποντικού εδώ πέρα, όταν πλησιάζω την αρχή που ξεκίνησα, μου βγάζει το σχήμα του εργαλείου το οποίο χρησιμοποιώ και μου βγάζει ένα κυκλάκι δίπλα που εκεί σου λέει και καλά, εκεί θα τερματίσει. Πατώντα έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κάνω την επιλογή μου. Αλλά όπω βλέπετε εδώ πέρα πάνω λίγο, είναι γωνιακό, δεν μ' αρέσει. Οπότε εγώ δεν το χρησιμοποιώ και πάρα πολύ αυτό. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ βέβαια, το μαγνέτι λάσο, α πούμε χρησιμεύει. Π.χ. α πούμε θέλω να πιάσω λίγο αυτό εδώ πέρα, να φύγω από εδώ πέρα. Θέλω να πιάσω αυτό εδώ πέρα, με το μαγνέτι λάσο. Χρησιμεύει το μαγνέτι λάσο. Γιατί? Το μαγνέτι λάσο, ανάλογα το χρώμα το οποίο εσύ του έχεις επιλέξει, θα μαγνητήσει τη γραμμή σου προκειμένου να πιάσει το χρώμα το οποίο του είπες. Τι εννοώ με αυτό. Του λέω εδώ πέρα. Ξεκίνα. Πάω πιο κοντά. Του λέω εδώ πέρα π.χ. Ξεκίνα να μου πιάσεις το χρώμα το μαύρο. Αν πάω λίγο μακριά εγώ όπως βλέπετε. Α μπω, το παίρνουμε λίγο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα πάω λίγο μακριούτσικα. Αυτό πάει και κολλάει, μαγνητίζει. Γι' αυτό λέγεται και μαγνέτη λάσο μαγνητίζει τη γραμμή την οποία εγώ του είπα να πιάσει εξ αρχής. Είναι πιο εύκολο από τα άλλα τα προηγούμενα. Το πιάσω λίγο όλο. Και κλασικά, γυρνάω πίσω από εκεί που ξεκίνησα για να μου δείξει καλά ότι εκεί τερματίζω, με εμφανίζει ένα μπλε κυκλάκι. Το πατάω και έχω κάνει την επιλογή μου. Με λεπτομέρεια, με όλα τα σχετικά. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω πιάσει και τα πόδια. Όλα τέλεια, όλα καλώς. Κανένα πρόβλημα. Και εγώ τώρα ας πούμε εδώ πέρα με αυτόν τον τρόπο, έχω επιλέξει αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και όπως είπα λέω Ctrl-C. Κάνω μια αντιγραφή. Θέλω να, να αποπιλέξω, να, να σταματήσω την επιλογή που γίνεται πέρα. Ctrl D. Κάνω να λέω logger. Βίνω τα προηγούμενα. Αν πατήσω κottl V, επικόλυση, μου εμφανίζει ακριβώ αυτό το οποίο του πάνω μου επιλέξει. Και μετά α πούμε εγώ λέω. Ctrl T. Το μεγαλώνω. Transform. Ό,τι είπαμε στην αρχή του επεισοδίου. Το μεγαλώνω όσο θέλω. Ή το μικρέν όσο θέλω. Ή το μετά του μπάρω. Από εδώ. Ή από εδώ ή από εδώ. Κάποια στιγμή, μέσα από όλα αυτά τα οποία έχουμε μάθει, που θα τα μάθουμε όλα στο Photoshop, θα κάνω και ένα παράδειγμα. Θα με δείτε να σχεδιάζω. Και θα βγει κάτι πάρα πολύ ωραίο και όμορφο. Απλά τώρα στα πρώτα μας μαθήματα θα μάθουμε λίγο το τι παίζει μέσα στο Photoshop. Θα μάθω εγώ στην ουσία σε εσά τι τεχνικέ μου, το ώστε μετά εσείς μπορείτε, πούμε, να μπορείτε να φτιάχνετε δικέ σα photos, φωτογραφίες. Λοιπόν, από εδώ πέρα είπαμε για το λάσο tool. Το παίρνω, το κάνω με το χέρι, οι αλλά βέβαια δεν πιάνω καλά τις λεπτομέρειες. Εκεί που σταματάω, εκεί πιάνει από την αρχή την επιλογή μου. Καλώ. Άλλος ένας τρόπος, ας πούμε, που ξέχασα να πω, είναι και καλά το εξή. Είμαι εδώ πέρα, το έχει πιάσει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε στο το ποντίκι μου εδώ πέρα. Το κοντά. Το ποντίκι μου εδώ πέρα μου έχει βγάλει το λάσο με ένα χ. Πατώντα κλικ και πάνω εκεί πέρα, έχω επιλέξει αυτό εδώ πέρα. Πατώντα κλικ, μου το ξεεπιλέγει. Άλλος ένα τρόπο, α πούμε, για να ξεφορτωθώ, α το... την επιλογή την οποία έχω κάνει εγώ. Polygon Lasso Tool. Κλικάρω γιατί μου λέει, διευκρίνησέ μου το επόμενο σημείο. Αυτό εδώ πέρα αναγκαστικά πρέπει εγώ να πατήσω Ctrl -D. Μαγνέτη τη λάσο. Να, να πιάσω το πρόσωπό μου. Εύκολο. Πιάνει και τα αυτή μου. Γιατί εγώ τι χρώμα έχω επιλέξει τώρα. Έχω επιλέξει ας πούμε το χρώμα του λαιμού μου. Τον αυτιών μου. Μετά πάει σε άλλο χρώμα. Πιάνει τα μαλλιά. Εδώ πέρα πρέπει να λίγο να σας πω και το εξής. Αν εγώ τώρα, στην ουσία, θα το πω λίγο εντάχυτα, αλλά θα μπούμε σε πιο πολλές λεπτομέρειε τα άλλα επεισόδια. Απλά θέλω λίγο πολύ να το αναφέρω. Αν εγώ τώρα πέρα κάνω αντιγραφή, νέο λόγερ, επικόλληση, τα μαλλιά δεν μ' αρέσουν. Η τρίχα θέλω να φαίνεται. Η λεπτομέρεια θέλω να τη βλέπω. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα. Το σβήνω. Θα επιλέγω. Μαγνέτη λάσο. Το έπιασα μέχρι έτσι. Προκειμένου να πιάσω λεπτομερώς πάνω τις τριχές, πάω Refine Edge. Ανοίγει εδώ πέρα, δεν θα, δεν θα πω σε λεπτομέρειε. Εδώ ήθελα απλά να μάθουμε λίγο τα πέντε πρώτα εργαλεία. Απλά εδώ πέρα εγώ τι κάνω. Μεγαλώνω λίγο το κέσορά μου εδώ πέρα. Το γραφίζω εδώ πέρα πάνω λίγο το σημείο εδώ πέρα. Προκειμένου να πιάσει και τι άλλε γωνίε. Έτσι, έτσι έχει πιάσει καλά. Γιατί πρέπει να το μεγαλώσω λίγο πιο πάνω. Θα κάνω λίγο εντάχητα, βέβαια θα τα, θα τα εξηγήσω με λεπτομέρεια και όλα σιγά σιγά. Απλά ήθελα λίγο να το δείτε αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πάνω. Έχει πιάσει λίγο τι άκρες. Δεν καθαροφαίνονται λίγο πολύ τα μαλλιά. Εντάξει, μια απλή γυναίκα που τα έχει μακριά τα μαλλιά τη μπορούν να φανούν πιο λεπτομέρω. Και αν εγώ πηγαίνω εδώ πέρα, α πούμε, κάνω την αντιγραφή επικόλυση μου. Τα μαλλιά, εντάξει, υπάρχουν σε λεπτομέρεια, απλά λίγο πολύ το έχω πιάσει εγώ καλά. Απ, απλά θέλω να ξέρετε πιάνει λίγο εδώ πέρα, α πούμε, λίγο τη λεπτομέρεια. Τα μαλλιά δεν φαίνονται καλά τώρα, γιατί είναι λίγο το φως, λίγο η κάμερα που έχω τραβήξει κτλ. Σε μια καθαρή γυναίκα, α πούμε, θα το κάνω κι αυτό. Θέλω να το δείτε. Πάμε λίγο στο επόμενο. Μάθαμε αυτά τα τρία εδώ πέρα τα εργαλεία. Το επόμενο είναι το Quick Selection Tool παρόμοιο με το, μαγνε... το μαγνέτη Λάσο γιατί εγώ συνήθως ας πούμε το αυτό εδώ πέρα το εργαλείο το Quick Selection Tool τι κάνω θέλω στην ουσία να επιλέξω το μάτι μου μπορώ να επιλέξω το μάτι μου και βέβαια μπορώ εγώ για να πιάσω λεπτομερό το μάτι μου ας πούμε εγώ έχω κάνει αυτή εδώ την, την κοτσάνα ωραία για να σβήσω λίγο εδώ πέρα από την επιλογή μου την οποία εγώ έχω επιλέξει πατώντας Alt και αριστερό κλικ εδώ πέρα θα το μεγαλώσω λίγο όπως το βλέπετε εδώ πέρα εμφανίζει ένα μείον πάνω στο κύκλο το οποίο πατώντας πάνω σε αυτό έτσι σβήνω την επιλογή, μου την επιλογή που είχα κάνει εγώ πριν αν στην ουσία εγώ μετά θέλω να ξανα μπορέσω να ξαναεπιλέξω πάλι αυτό το κομμάτι το οποίο εγώ έσβησα απλά δεν πατάω Alt και συνεχίζω εγώ να επιλέγω όσο θέλω δεν είναι τίποτα δύσκολο. Αν εγώ τώρα θέλω να επιλέξω μόνο το μάτι, τι θα κάνω. Θα πατήσω Alt και θα αρχίσω να σβήνω σιγά σιγά εδώ πέρα. Μέχρι να επιλέξω το μάτι. Είδα αλλιώ τι κάνει. Πατά Ctrl D. Μικραίνει λίγο το κεσορά σου. Με αυτή εδώ πέρα την πάρα που θα σου δείξω τώρα. Μια που είναι έτσι. πάω στο πιθρολόγιο σου είναι αυτή που είναι λίγο πάνω αριστερά από το Enter. Είναι αυτή που α πούμε βάζει τα. πώς τα λένε, μωρέ. Αν ο είναι μια μπάρα δίπλα στο π, Μια μπάρα που είναι κάπως έτσι. Όχι μπάρα, μια παρένθεση. Αποσιοποιητικά δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι μια παρένθεση έτσι. Αγγύλη. Μια αγγύλη έτσι. Ή έτσι ανάποδα. Παντός α πούμε την αγγύλη που είναι κάπως έτσι, μικραίνεις τον κέσο σου. την άλλη την αγγύλη μεγαλώνεις τον κέσο σου. Εγώ στην ουσία πατάω λίγο αυτό εδώ πέρα για το μικρίνο, για να πιάσω ακριβώς το μάτι. Και τι κάνω. Θα το δείξω τώρα. Εντάχητα, δεν θα πω τι επιλέγω στο δεξί το μενού. Απλά στο σημερινό επεισόδιο πιο πολύ είναι κυρίω οι επιλογέ μου. Οπότε επιλέγοντα τα μάτια μου, εδώ πέρα α πούμε, θέλω, δεν θέλω να πιάσει το φρύδι. Και δεν θέλω πάρα πολύ, πάρα πολύ να πιάσει την κόρη του ματιού μου. Έτσι στην ουσία τι θα κάνω, θα αφαιρέσω λίγο από εδώ πέρα. Α, θα αφαιρέσω λίγο την κόρη του ματιού μου από εδώ θα αφαιρέσω και λίγο την κόρη του ματιού μου από εδώ πέρα. Βέβαια το, το αφαιρέσα όλο. Α, ελά. Αφαιρώ αυτό εδώ πέρα το κομματάκι. Αφαιρώ και αυτό το πέρα το κομματάκι. Κάτσε, γαμουτό. Αφαιρώ αυτό το κομματάκι εδώ πέρα θέλω. Κάτσε, εντάχυτα. Εγώ εδώ πέρα δεν θα το. Δεν θέλω να το μάθετε στο σημείο επεισόδιο. Το σημείο επεισόδιο, όπω είπα, είναι επιλογέ. Εγώ τι θα κάνω εδώ πέρα, θα το μάθουμε σε άλλο επεισόδιο. Πάω here's saturation. Το οποίο εδώ πέρα μου δημιουργεί μια μάσκα. Τα μάτια μου λίγο εδώ πέρα θέλω να τα κάνω κόκκινα. Κατά κόκκινα. Το οποίο εγώ μετά, α πούμε, τι θα κάνω. Θα πάω λίγο να επιλέξω λίγο τη μάσκα μου. Θα πάω λίγο το, το brass tool. Θα σβήσω λίγο από εδώ πέρα το οποίο είναι λίγο πάνω το φρύδι μου. Για να φανεί ακριβώς λίγο. Πάρα πολύ ωραίο θα βγει. Βέβαια τα μάτια μου ήταν πιο κανονικά. Εντάξει έβγαιναν και καλύτερα. Το κάνω λίγο ετάχυτα. Βέβαια ασάς, αυτά εδώ πέρα σας φαίνονται κινέζικα εσά, Εντάξει θα κάνω πιο πολύ. Προκειμένου να τα μάθετε πιο ωραία. Τα επόμενα επεισόδια για να δείξω λίγο τώρα τα quick selection τι μπορούν να κάνουν. Α πούμε τώρα για καλά εγώ τα μάτια μου το παίρνει σαν Ή α πούμε εγώ θέλω να αλλάξω το χρώμα κι άλλο. Θέλω να το κάνω θαλασσιά. Κάνω μπλε. Κάνω πράσινα. Να παίξω λίγο με το χρώμα τους. Αυτά τα μάθω στα επόμενα επεισόδια. Που θα παίζουμε λίγο με τα μάτια. Θα παίζουμε λίγο με τα νύχια. Ειδικά για τις γυναίκες που έχει τα μάτια μου. Εγώ θα τα αφήσω εδώ πέρα ψηλοπράσινα. Μου αρέσει αυτό. Τέλος πάντων. Όλα αυτά τώρα ξεκινήσαν λίγο από το Quick Selection Tool που ας πούμε επέλεξα α επέλεξα πούμε εδώ πέρα το σημείο αυτό και μετά πήγα έτσι το κάνω πάντα εγώ. Επιλέγω εδώ πέρα με το Quick Selection Tool οποιοδήποτε θέλω να αλλάξω χρωμά, λεπτομέρεια. Δεν θα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα ας πούμε το Lasso Tool. Δεν με βοηθάει και πάρα πολύ να το επιλέξω γιατί είναι χρονοβόλ. Κουράζει γιατί το χέρι μου. Και κάνω λάθο επιλογή. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ το Quick Selection Tool. Και θέλω να αλλάξω λίγο τα χείλια μου που selection τουλ, τα επέλεξα, όπως, τα επέλεξα πως είναι, δημιουργώ τη μάσκα μου, αλλάζω το χρώμα του χιλιό μου. Τώρα, πάμε λίγο στο μαϊκό ραδάκι. Μαϊκό ραδάκι πάρα πολλοί το ξέρουνε, πάρα πολλοί γραφίστες, το ποιο τι κάνει το μαϊκό ραδάκι. Ανάλογα το σημείο το οποίο εγώ έχω επιλέξει, το χρώμα που έχω επιλέξει, επιλέγει και τα γειτονικά του χρώματα. Εγώ εδώ πέρα επέλεξα το κούτελό μου. Το κούτελό μου έχει πολλά χρώματα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εγώ επέλεξα ένα ασπροκαφέ κάτι. Έλος πάντων στην ουσία ας πούμε εγώ θέλω να επιλέξω αυτό εδώ πέρα το γκρι. Το επιλέγω. Έχει επιλέξει όλο το γκρι τα χρώματά του εκτός από το μαύρο εδώ πέρα που είναι στα πόδια του εδώ πέρα του σκύλου και το πιο πολύ γκρι του πόμου ολοδοπέρα που βρίσκεται πάνω στο ντουλάπι. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει πιο γρήγορα. Επιλέγω και πάνω. Και πάνω τι μου έχει επιλέξει. Όλο το γκρι, εκτό τα πόδια και το σκύλο που είναι μαύρο. Επέλεξα αυτό το χρώμα, αυτό θα μου επιλέξει και στα υπόλοιπα. Γι' αυτό λέω. Το δούμε λίγο πιο καλύτερα εδώ πάνω. Επιλέγει το χρώμα που του λέω, μου το επεκτείνει και πιάνει και τα γειτονικά του χρώματα. Αλλά δεν πιάνει χρώματα τα οποία δεν είναι δικά του. Τι του πάγω να πιάσει εδώ πέρα, του πάω να πιάσει ένα πορτοκαλί τάδε χρώματο, τάδε αριθμού, τάδε γράμματο. Αυτό θα σου πιάσει μέχρι εκεί που τελειώνει. Αν εσύ θε να το επεκτείνεις, θα πα εδώ πέρα πάνω που το οποίο λέει tolerance, του λες 50. Θέλω να μου πιάσει τα χρώματα που βρίσκονται σε απόσταση τόσο τόσα μέτρα. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχει πιάσει κι άλλα. Βέβαια, εγώ θα το, το επεκτείνω λίγο ακόμα. Το πάω λίγο 52. Κι άλλο θέλει. 54. Τα πιάσε όλα. Στην ουσία, τι είναι το μαϊκό ραδάκι. Παπ. τι σε στο το σημείο. Πιάνει το χρώμα το οποίο εγώ επέλεξα. Πάμε το δούμε και λίγο. Εδώ πέρα. Του λέω ότι θέλω να επιλέξει τον γκρι. Παίρνω ραδάκι. Παπ παω μου πιάνει, όπως είπα, το χρώμα που του επέλεξα εκτός από το μαύρο και το πολύ γκρι. Βέβαια εδώ πέρα, θέλει και άλλο άνοιγμα, πάμε 70, και άλλο θέλει, πάμε 90, το πιάσε όλο. Εδώ πέρα μπορεί να έχει πιάσει και άλλες περιοχές, γιατί εδώ πέρα είναι λίγο ψιλογκρι. Ψιλόγκρι. Αυτό βέβαια είναι το μαγικό μας ραδάκι. Δεν το χρησιμοποιώ και πάρα πολύ. Γιατί όταν εγώ θέλω να πιάσω ας πούμε κάτι, μπορεί αυτό ας πούμε να βγει εκτός και δεν μπορώ ας πούμε εγώ με χίλια, με χίλιους αριθμούς να του λέω πιάσιμο αυτό και να μετράω. Δεν μ' αρέσει να μετράω. Προτιμώ ας πούμε να χρησιμοποιώ το Quick Selection Tool που είναι στο ίδιο μενού με το ραδάκι, το Magic Wand και πατώντας εδώ πέρα πάνω να πιάνω εγώ αυτό που θέλω. Και αν θέλω να το αφαιρέσω, Alt, αριστερό κλικ και τα φερώ. Θέλω να πιάσω ας πούμε το πρόσωπό μου ολόκληρο. Το επιλέγω. Επιλέγω και λίγο και τα μαλλιά. Αυτό δεν θέλω να μου το πιάσει, αλλά πατάω Alt. Το έκανα και πριν, ετάχυτα. Το κάνω γρήγορα γιατί χρόνια το παίζω εγώ τώρα αυτό. Ό,τι μου έχει πιάσει απ' έξω το βλέπω, πατάω Alt, το σβήνω. Και πατώντας refine έτσι, παίζω λίγο με τα μαλλιά εδώ πέρα πάνω. Τα μαλλιά δεν μπορώ να τα πιάσω ακριβώς γιατί η εικόνα μου εδώ πέρα δεν μου το επιτρέπει. Είναι λίγο και τα μαλλιά μου είναι καφέ και, καφέ είναι και το ξύλο. Και σου λέει, όπα, μου ζητά ας πούμε να πιάσω τα μαλλιά σου που είναι καφέ. Αλλά καφέ είναι και το ξύλο και εδώ έχουμε πρόβλημα. Τέλος πάντων. Θα το δούμε πιο καθαρά σε καμιά άλλη εικόνα. Πάμε λίγο τώρα στο crop tool. Το crop tool τι είναι, Θέλω εγώ να κόψω την εικόνα μου. Τι εννοώ με αυτό. Θέλω μόνο να παίζω με το κεφάλι μου. Επιλέγω το crop tool. Σχεδιάζω ένα σημείο το οποίο εγώ θέλω να το κόψω και να πέξω με αυτό. Εκείνη την ώρα. Μου δίνει και λίγο μια επιλογή από το Move Tool προκειμένου να μεταφέρω την εικόνα μου όπου θέλω. Τι εννοώ με αυτό. Έχω σχεδιάσει αυτή την περιοχή. Τη μεγαλώνω, την αυξομοιώνω όσο θέλω εγώ. Πατώντα Enter ή πατώντα αυτό το πέτρο, το νι το οποίο υπάρχει ακριβώ από πάνω του, εγώ τώρα μπορώ να παίξω μόνο με αυτή την εικόνα. Αυτή είναι η νέα μου εικόνα, είναι η νέα μου εικόνα το οποίο βρίσκεται στο κανβάν μου στο Photoshop. Με αυτή παίζω μόνο. Τώρα τι γίνεται. Αν εγώ θέλω να ξαναπανέλθω πίσω, πατάω κλασικά κοντόλο Z. Για να με ξαναπαναφέρει στην προηγούμενη εικόνα. Θέλω να επιλέξω την τούρτα. Σχεδιάζω, πατάω Enter, παίζω μόνο με την τούρτα. Πάω πίσω. Υπάρχει και το perspective. Τι σου κάνει το perspective. Τι πας μία. Πας δύο. Τρεις. 4, Πατάς Enter και σου κόβει πάλι αυτό που του ζήτησε. για να πέξεις με αυτό προσοχή όμω. το perspective σου κάνει όμως το crop σου λέει αυτό μου επέλεξε να σου κόψω θα σου κόψω έτσι και θα παίξεις με αυτό όσο θες το perspective που δεν το χρησιμοποιώ ποτέ μου πολύ σπάνια τι σου λέει αν το πας έτσι κάθετα κάθετα και κάθετα θα το κόψω όπως μου το πες. Αν όμως μου το πας λίγο έτσι, σε στυλ 3D, μου το πας έτσι, λίγο κάτω και λίγο πλάγια, η εικόνα σου θα παραμορφωθεί πάρα πολύ. Άρα εγώ δεν το χρησιμοποιώ αυτό, αυτό, το υλικό και πάρα πολύ, το εργαλείο. Το slice tool είναι ένα είδος μαχαίρι. Έχεις την εικόνα σου. πε το slice tool, κόβεις. Όσο θες. Θες να κόψει αυτό, παίρνει αυτό, το κόβει. Δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, δεν θέλω να αναφερθώ πάνω σε αυτό πάρα πολύ το εργαλείο. Ξαναβάζω μέσα για να βγάλω λίγο το slice tool. Μετέπειτα. Έχουμε και το slice select tool. Ακριβώ η ίδια λειτουργία ενέργεια, δεν τα χρησιμοποιεί και πάρα πολύ. Εντάξει, στην ουσία απλά επιλέγει κάποια σημεία και παίζει με συντεταγμένε. Λε, σε αυτή την περιοχή μέσα εδώ. Α, Μέσα σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Θέλω να μου κόψει αυτό με αυτό. Είναι. Με συντεταγμένε, δεν θέλω να σε, να σε βάλω πιο βαθιά εκεί πέρα μέσα γιατί θα τα μπερδέψει. Θέλω να σου μάθω ορισμένε τεχνικέ, το οποίο να τι χρησιμοποιήσει προκειμένου να κάνει ωραίε εικόνε. Το σβήσω άλλη μία αυτό εδώ. Κάτι άλλο τώρα. Θέλω το οποίο θέλω λίγο να τονίσουμε εδώ πέρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν είναι παχή. Είναι αδύνατοι. Είναι αδύνατοι στα μπούτια. Πίσω στον ποπό. Έχουν προγούλια. Είχε εγώ εδώ πέρα είμαι κανονικός. Ωραία. Εμένα δεν μ' αρέσει ο λαιμός μου, με ενοχλεί. Αυτό είναι λίγο ένα έξτρα μπόνους στο σημερινό το μάθημα. Τι θα κάνεις προκειμένου να αυξομειώνεις λίγο το μέγεθό σου όσον αφορά τη φωτογραφία σου. Έξω στην πραγματικότητα μπορεί ο άλλος να μην σε ξέρει, αλλά αν θες να του παρουσιάσεις μια εικόνα του εαυτού σου για να σε δει, να σου πει και μπράβο να... Να του αρέσει, τα λοιπά, θα φτιάξει, θα φτιάξει πιο, πιο καλύτερα την εικόνα σου εδώ πέρα. Π.χ. τα μάτια, το έκανα εντάχυτα. Σε άλλο μάθημα, θα πούμε για το πώ αλλάζουμε τα χρώματα. Οπουδήποτε. Όχι στα μάτια μόνο. Τα χίλια, τα αυτιά, τα μαλλιά, παντού. Ωραία, πρωτού τελειώσει το σημερινό μα το μάθημα, θα κάνουμε και το εξή. Θα πηγαίνει πάντοτε, αν θε να αλλάξει λίγο το μέγεθο του, του σωματότυπου σου, Filter, liquefy. Το ανοίγει ένα μενού, ένα άλλο παράθυρο. εδώ πέρα έχει, α πούμε, τα επιλογές Η πρώτη επιλογή είναι, α πούμε, το χεράκι. Που εκεί πέρα μπορεί να κάνει μια μουτζούρα. Όλοι, α πούμε, οι ζωγράφοι, άμα θέλουν να τονίσουν λίγο κάποια λεπτομέρεια, μπορεί να χρησιμοποιήσουν, α πούμε, μέχρι και φωτιά, μέχρι και μαχαίρια, οτιδήποτε. Ή να βάλουν και το δαχτυλάκι του λίγο να κάνουν μια μουτζούρα. Στην ουσία, βέβαια, εδώ δεν σου εμφανίζει χεράκι σου πάλι το κυκλάκι. Το οποίο βέβαια, ο λαιμό μου όπω είπα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ρε φίλε. Έτσι εγώ τι κάνω εδώ πέρα. Άμα το αυξήσω λίγο αυτό εδώ πέρα τον το κύκλο μου, τον κέσσορα του πόδικιού μου, που βέβαια τώρα είναι κύκλο, πατώντα αριστερό κλικ και πηγαίνοντα λίγο πιο μέσα, εγώ αρχίζω και λίγο και μικραίνω το λαιμό μου. Με αυτόν τον τρόπο, ανάλογα το πάω εκεί που θέλω. Με αυτόν τον τρόπο, εγώ και λίγο αδυνατος, Πολύ αδύνατος. Το φτιάχνω όπως θέλω. Το μπράτσο μου είναι μεγάλο. Θα το μικρύνω. Κοιτάξτε διαφορά. Πιο άδυνατος λαιμός, Πιο αδύνατο μπράτσο. Το μικρίνω κι άλλο. Όχι, περίμενα το κι άλλο. Το αφήσω εδώ πέρα. Ένα τρόπο είναι αυτό. Ένα άλλο τρόπο ποιο είναι. Παίρνει αυτό εδώ πέρα το Packer Tool. Τι κάνει αυτό στην ουσία. Πάμε λίγο εδώ πέρα στην τούρτα. Αυτό μικραίνει. Ζαρώνει. Είναι η εικόνα σου. Τη ζαρώνει. Πιο μέσα. Πατώντα αριστερό κλείσει συνεχώ πατημένο. Κάνω πιο μικρό το κομμάτι. Και καλά, α πούμε, έφαγα μικρό κομμάτι στο σπίτι άς να το μεγαλώσω. Επιλέγω αυτό το πέρα το εργαλείο, το blow tool και μεγαλώνω το κομμάτι της τούρτας. Και καλά έφαγα μια κομματάρα τεράστια. Οπότε εντάξει εδώ σου λέω ένα παράδειγμα ότι, της τούρτας. Και καλά θες να δείξεις τον άλλον και εγώ ήμουν κάπου σε μια εκδήλωση κτλ. Και εκεί πέρα εγώ έφαγα πολλά κομμάτια μικρά ή μεγάλα το χέρι κλασικά το οποίο εγώ μετακινούμε. Πάω μπροστά, πάω πίσω, το είπαμε πριν πως θα κάνουμε τα κουμπιά, τα ξαναλέω. Και τα την εικόνα μου μόνο πάνω και κάτω. Μόνο αυτά έχει μέχρι στιγμής. Εγώ μέχρι στιγμής αυτά εδώ πέρα χρησιμοποιώ. Και ανάλογα τι επιλέγω, εγώ εδώ πέρα απλά στην ουσία παίζω με το πιστολόγιο μου. Αν θες εσύ να παίξεις λίγο και με, τις, με άλλες πας δεξιά στην οθόνη του παραθύρου σου και πας στο site, το μεγαλώνεις και ο κέσος ωράς σου είναι τεράστιος, όπως βλέπεις. Το pressure τι είναι. Η πίεση που θα έχει την ώρα που εγώ παίζω εδώ πέρα με αυτό εδώ. Όπως βλέπεις, το πατώντας αυτό δεν μου τραβάει και πάρα πολύ το τέτοιο εδώ πέρα. Αν εγώ το αυξήσω, θα μου το τραβήξει πάρα πολύ. Μπαμ, γρήγορα. Έτσι ήμουν πριν, παχύς, πριν με άλλαξα. Αυτό είναι έξτρα μπόνους για το τέλος. Σήμερα, μια ανακεφαλαίωση. Μάθαμε για τις επιλογές μας. Πώς να επιλέγουμε, πώς να αντιγράφουμε, τι επιλογές έχουμε, πώς να τις κάνουμε, γιατί θα μας χρησιμεύσουν οι επιλογές πάρα πολύ, όπως έδειξα και μερικά παραδείγματα, με τα μάτια, με τα μαλλιά, τα οποία τα μαλλιά δεν είναι καλά το εκεί που είναι με το Magic Wand που α πούμε μπορώ να επιλέξω ένα χρώμα και μπορώ να το επιλέξω και να επεκταθεί όπως το θέλω του λέω εγώ. Και στο τέλος λίγο ένα έξτρα bonus για όσους έχουν πρόβλημα με το σωματότυπό τους που τους λέω και καλά παίρνεις Liquify, Filter, Liquify και παίζεις. Παίρνεις το πρώτο εδώ πέρα και μειώνεις σιγά σιγά όσο θες. Μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου πάρα πολύ αδύνατο. Η το κάνει τετράπαχο. Πάρα πολύ παχύ, το εσύ ξέρει. Πάρω κι άλλο εδώ πέρα, α πούμε. Και να γίνω πιο πάχης. Δεν μ' αρέσει βέβαια αυτό. Εμένα μ' αρέσει έτσι όπως είμαι. Το σημερινό μας το μάθημα, στην ουσία μάθαμε αυτά τα πέντε εδώ πέρα, τα νέα εργαλεία μας. Το επόμενο μάθημα, μάθημα άλλα πέντε. Και να πούμε και άλλα εδώ πέρα πράγματα Έξτρα bonus προς το τέλος Το σημερινό μας το μάθημα έφτασε στο τέλος του Τέλος της τάξεως Γεια σας και καλή συνέχεια